Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Θέλεις να έρθεις στη μυστική κρυψώνα μας. Δεν χρειάζεσαι κάποιο σύνθημα. Θα σε αφήσω να περάσεις. Βρισκόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας μας. Θα θέλεις να μας κάνεις παρέα. Είσαι το επίτιμο μέλος της παρέας μας. Στάσου ένα λεπτό! Ξέρεις το σύνθημα για να μπεις μέσα! Μην ακούς το Μίμι! Μπορείς να έρχεσαι στην κρυψώνα μας οποιαδήποτε ώρα! Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, Φιφί! Δεν μπορούμε να βάζουμε έτσι στην ομάδα μας οποιονδήποτε! Περάστε! Σταθείτε! Σταθείτε! Ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Ζήσης. Αφήστε με να μπω. Ποιο είναι το σημερινό σύνθημα? Εhm. Ε, ε, Λουκάνικα. Αυτό ήταν το χθεσινό σύνθημα. Ε, τσούχτρια. Εντάξει! Μπορείς να περάσεις. Γεια σου! Γεια σου, Ζήση! Θέλεις να πιεις μαζί μα ένα κακάο? Ανέ, ναι, ευχαριστώ. Είναι κανείς μέσα. Ποιος είναι? Δεν αναγνωρίζεις τη φωνή μου. Mm, δεν είμαι σίγουρος ότι ανήκει στην παρέα μας. Η σύση είναι, Μίμη. Άφησε την να περάσει. Ποιο είναι το σύνθημα? Έχω φέρει γλυκά. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. <χει> Μπορείς να περάσεις. Τώρα που μαζευτήκαμε όλοι, γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά τριγύρω στην κρυψώνα μας ή κάνε κλικ σε έναν από εμάς για να παίξεις τα παιχνίδια μας. Δεν θα σου αποκαλύψω ποτέ που βρίσκεται η μυστική κρυψώνα μας. Θα πρέπει πρώτα να με ανακρίνεις! Εμείς ξέρουμε πού βρίσκεται! Στο παιχνίδι μου θα σου εξηγήσω πώς να εντοπίσει άλλα μέρη στη χώρα των γνώσεων! Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τις οδηγίες! Βοράς, και νότος, Ανάτολη και Δύση για να δούμε ποιος θα κερδίσει! Θέλεις να παίξουμε κρυφτό. Θα κρύβουμε σε κάποιο σημείο σε αυτόν το χάρτη της χώρας των γνώσεων. Πρέπει να ακολουθείς τις οδηγίες μου και να κάνεις κλικ στο τετράγωνο που νομίζεις ότι βρίσκομαι. Για να προσανατολιστείς το χάρτη θα πρέπει να γνωρίζεις τις κατευθύνσεις βοράς, νότος, ανατολή και δύση και να κοιτάζεις τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλάι του χάρτη. Αν πω ότι ξεκινάω από το τετράγωνο Β3, ψάξε για τη στήλη με το γράμμα Β και συνέχισε μέχρι πάνω έως τον αριθμό 3. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να ξέρω πώς θα πηγαίνεις με τους χάρτες. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις δύο κινήσεις στη σειρά. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν νομίζει ότι μπορείς να κάνεις τρεις κινήσεις στη σειρά. Όταν θα με ξετρυπώσεις από τρία διαφορετικά μέρη θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ. Για να με βρεις πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο Δέλτα 2. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο. Σωστά! Πήγαινε νότια, ένα τετράγωνο. Και μετά πήγαινε δυτικά, ένα τετράγωνο. Επομένως, σε ποιο τετράγωνο είμαι. Κάνε κλικ στο τετράγωνο. Να με, είμαι στο δάσος. Εντάξει, πάω να κρυφτώ ξανά. Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ. Για να με βρεις, πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο. Α4. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο. Μπράβο! Πήγαινε νότια. Τρία τετράγωνα. Και μετά πήγαινε ανατολικά. Τρία τετράγωνα. Ξέρεις που είμαι. Κάνε κλικ στο τετράγωνο που βρίσκομαι. Με ξετρύπωσες! Είμαι στο Λούνα Πάρκ. Σε αυτό το παιχνίδι πηγαίνω σε μερικά μέρη στη χώρα των γνώσεων όπου δεν είχα ξαναπάει ποτέ πριν. Εντάξει, πάω να κρυφτώ ξανά. Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ. Για να με βρεις πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο Δέλτα 4. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο πήγαινε νότια. Δύο τετράγωνα και μετά πήγαινε δυτικά. Ένα τετράγωνο. Λοιπόν, πού νομίζεις ότι βρίσκομαι? Κάνε κλικ στο τετράγωνο που βρίσκομαι. Μπράβο! Είμαι στο πάρκο. Τώρα που με βρήκες σε τρία διαφορετικά σημεία, σου αξίζει ένα βραβείο. Να, ένα κομμάτι του παζλ! Γεια σου και πάλι! Η Σίση έφερε στην κρυψώνα μερικά λαχταριστά γλυκά. Επομένως, μπορούμε να συνοδέψουμε το κακάο μας με αυτά. Πριν πιούμε το κακάο μας, θα πρέπει να επαναλάβουμε τους κανόνες της ομάδας, απλώς για να σιγουρευτούμε ότι τους θυμόσαστε. Κανόνα μαζί μας. Κανόνας νούμερο ένα. Μίμη. Κανόνας νούμερο ένα. Για να μπει στην κρυψώνα πρέπει πάντα να λες το σύνθημα. Η Σίση δεν το είπε. Ναι, αλλά έφερε μαζί της γλυκά. Σε ποιον θα λέμε το σύνθημα αν φτάνουμε πρώτοι στην κρυψώνα. Κανόνας νούμερο δύο. Για τα νέα μέλη της παρέας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι. Αν συμφωνήσουμε όλοι, μπορούμε να σε διώξουμε από την παρέα επειδή είσαι ενοχλητικός. Δεν θα με διώξετε από την παρέα. Έτσι δεν είναι. Μπορεί και να το κάνουμε, αν συνεχίσεις με τους κανόνες και αν δεν καθίσεις μαζί μας να φας ένα γλυκό. Mm. Εντάξει, μόνο ένας κανόνας ακόμη. Μίμι. Κανόνας νούμερο 3! η παρέα είναι πιο σημαντική από τους κανόνες. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Χαίρομαι που τακτοποιήθηκε το θέμα. Δεν υπάρχουν κανόνες. Αν θέλεις να εξερευνήσεις την κρυψώνα μας, ρίξε μια ματιά τριγύρω και κάνε κλικ πάνω μας για να παίξεις τα παιχνίδια μας. Να σου κάνω μια ερώτηση. μερικές ερωτήσεις αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο. Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τις φωτογραφίες που θα εμφανιστούν. Για να δούμε μερικά στιγμιότυπα. Γεια σου! Εμφάνισα μερικές φωτογραφίες. Για να δω όμως τις φωτογραφίες ολοκληρωμένες, χρειάζομαι τη βοήθειά σου με μερικές προτάσεις. Στην πάνω γραμμή με τις φωτογραφίες θα βλέπεις μερικές λέξεις που φτιάχνουν μια πρόταση. Ο σκύλος είναι καφέ. Θέλω να μετατρέψεις αυτή την πρόταση σε ερώτηση, αλλάζοντας ταυτόχρονα τη θέση του ρήματος. Απλά κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή με το ρήμα σε διαφορετική σειρά. Να, έτσι! Με ένα ερωτηματικό στο τέλος της πρότασης. Τώρα έχουμε μια ερώτηση. Είναι ο σκύλος καφέ. Τώρα η φωτογραφία μπορεί να αποκαλυφθεί. Ναι, ο σκύλος είναι καφέ. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω πώς θα πηγαίνεις με τις προτάσεις. Αν τα πας καλά με τη μετατροπή των καταφατικών προτάσεων σε ερωτήσεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να μετατρέψεις καταφατικές προτάσεις σε ερωτήσεις και ερωτήσεις σε καταφατικές προτάσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν θα με έχεις βοηθήσει σε έξι προτάσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Να η πρώτη καταφατική πρόταση. Το αγόρι έχει κολλήσει η λαρά. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφατική πρόταση σε ερώτηση. Το αγόρι κολλήσει η λαρά Για να δούμε τώρα την απάντηση Ναι, το αγόρι έχει κολλήσει η λαρά Να ακόμη μια καταφατική πρόταση Ο άνδρας κρατάει δύο μεγάλα μπαλόνια Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή Για να μετατρέψεις αυτή την καταφατική πρόταση σε ερώτηση πας πολύ καλά. Κρατάει ο άνδρας δύο μεγάλα μπαλόνια. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Όχι, ο άνδρας δεν κρατάει δύο μεγάλα μπαλόνια. Τώρα η επόμενη πρόταση. Το βιβλίο είναι σκισμένο. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφατική πρόταση σε ερώτηση. Σωστά! Είναι το βιβλίο σκισμένο! Για να δούμε τώρα την απάντηση! Ναι, το βιβλίο είναι σκισμένο! Τώρα η επόμενη πρόταση! Το ποτήρι είναι γεμάτο! Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφαντική πρόταση σε ερώτηση! το ποτήρι γεμάτο. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Όχι, το ποτήρι δεν είναι γεμάτο. Οι φωτογραφίες μου έχουν συνήθως δαχτυλιές στις άκρες. Να, ακόμη μια καταφατική πρόταση. Τα κορίτσια έχουν αστεία κοτσιδάκια. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφατική πρόταση σε ερώτηση. Έχουν τα κορίτσια αστεία κοτσιδάκια. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Όχι, τα κορίτσια δεν έχουν αστεία κοτσιδάκια. Και τώρα η τελευταία πρόταση. Το κορίτσι κρατάει μια όμορφη γάτα. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφαντική πρόταση σε ερώτηση. μια όμορφη γάτα. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Όχι το κορίτσι δεν κρατάει μια όμορφη γάτα. Μπράβο! Ολοκλήρωσες όλες τις προτάσεις. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Mm, λοιπόν, το κακάο μας ήταν υπέροχο. Ε, τι είπες Μίμη? Γλυκά τα με φούσκωσα. Τι θέλεις να πεις? Είπα, φούσκωσα με τα γλυκά ανάποδα. Γιατί? Αυτός μπορεί να είναι ο νέος μας μυστικός κώδικας. Μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας ανάποδα και έτσι κανείς δεν θα μπορεί να μας καταλάβει. Καταλαβαίνω ότι νομίζω δεν. Ορίστε. Είπα, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω ανάποδα, Μίμη. Τι καλό έχει ένα μυστικό κώδικα αν δεν το καταλαβαίνουμε ούτε εμεί οι ίδιοι. Μ, καταλαβαίνω τι λε. Θέλει να πει, λε τι καταλαβαίνω. Μας παιχνίδια τα παίζεις δεν γιατί <laughs> Θέλω να πω γιατί δεν παίζεις τα παιχνίδια μας Δεν χρειάζεσαι μυστικό κώδικα για να παίξεις τα παιχνίδια μας Κάνε κλικ τριγύρω στην κρυψώνα ή κάνε κλικ σε έναν από εμάς Κοίταξες προσεκτικά την κρυψώνα μας βάζω στοίχημα ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα πρόσεξες. Μικροσκοπικά πράγματα που χρειάζεσαι μικροσκόπιο για να τα δεις. Στο παιχνίδι μου θα βλέπεις πολύ μικρά πράγματα μέσα από ένα μικροσκόπιο και θα προσπαθείς να τα αναγνωρίσεις. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το θαυμάσιο μικροσκοπικό μου παιχνίδι ας δούμε το μικροσκοπικό κόσμο. Γεια σου. Σήμερα θα ρίξουμε μια πολύ κοντινή ματιά σε διάφορα πράγματα. Αν θέλω να δω καλύτερα τα μικροσκοπικά ζουζουνάκια, μερικές φορές χρησιμοποιώ το μεγενθητικό φακό μου. Αλλά αν θέλω να δω κάτι πραγματικά από πολύ κοντά, χρησιμοποιώ το μικροσκόπιό μου. Με αυτό τα μικροσκοπικά αντικείμενα και τα μέρη των αντικειμένων φαίνονται πολύ, πολύ μεγάλα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να μαντέψεις τι είναι μερικά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρώτα κάνε κλικ και σύρε μία από τις πλακέτες στο μικροσκόπιο και θα δεις τι βρίσκεται πάνω της από πολύ κοντά. Προσπάθησε να μαντέψεις τι είναι αυτό και κάνε κλικ στη σωστή ετικέτα. Εδώ. Αν κάνεις λάθος θα το δεις λίγο πιο μεγάλο και θα μπορέσεις να κάνεις άλλη μία προσπάθεια. Αν έχεις δίκιο θα το δεις ολόκληρο. Όταν βρεις έξι αντικείμενα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, κάνε κλικ και σύρε μία από τις πλακέτες στο μικροσκόπιο. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό? Αυτό έχει ενδιαφέρον σχέδιο. Τι νομίζεις ότι μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχέδιο? Κάνε κλικ σε μία από τις ετικέτες. Εδώ. Καλή επιλογή. Είναι μια μέλισσα. Οι μέλισσες έχουν δύο ζευγάρια από φτερά, τα οποία κινούνται πολύ γρήγορα και προκαλούν το βουητό που ακούς όταν πετάνε. Σύρε την επόμενη πλακέτα στο μικροσκόπιο. Αυτό φαίνεται να έχει πολλές στροφές. Κάνε κλικ σε μία από τις ετικέτες, εδώ. Αυτό είναι! Είναι ένα κοχύλι. Τα κοχύλια έχουν όλα διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Αυτό είναι ένα κονικό κοχύλι που κάποτε ήταν το σπίτι ενός μικρού σελιγκαριού. Σύρε άλλη μια πλακέτα στο μικροσκόπιο. Τώρα μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό. Αυτό μοιάζει με πολλά μικροσκοπικά μάτια μαζί. Τι θα μπορούσε να είναι. <Τι> το πέτυχες είναι μια μίγα. Οι μίγες έχουν αυτό που λέμε σύνθετα μάτια. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούνται από πολλούς μικροσκοπικούς φακούς, καθένας από τους οποίους μπορεί να δει μια ελάχιστα διαφορετική εικόνα. Αυτό που βλέπει μια μίγα πρέπει να μοιάζει με μοσαϊκό. Ποτέ οι μύγε έχουν δώδεκα πόδια όταν είναι δύο. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Σύρε, άλλη μια πλακέτα στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, μπορείς να μου πει τι είναι αυτό. Αυτό μοιάζει με έλατο. Είναι όμω λευκό. Μπορείς να μαντέψει τι είναι. είναι ένα πούπουλο. Τα πούπουλα είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό με τα μαλλιά και τα νύχια μας. Κρατάνε τα πουλιά ζεστά και στεγνά. Σύρε την επόμενη πλακέτα στο μικροσκόπιο. Τι να είναι άραγε αυτό. Τι είναι αυτό. Με όλες αυτές τις γραμμές μοιάζει με, με χάρτη. είναι ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Ο καθένας από μας έχει διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. Το αποτύπωμα σχηματίζεται από τις γραμμές στην επιφάνεια του δέρματος. Τώρα σύρε την τελευταία πλακέτα στο μικροσκόπιο. Αυτό μοιάζει με πανοπλία. «Είναι ένα ψάρι!» «Τα λέπια των ψαριών είναι από κόκαλο!» «Τα λέπια προστατεύουν κατά κάποιο τρόπο τα ψάρια από αυτούς που τα κυνηγούν... ...και επίσης από τις υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες στο νερό!» «Ποιο ψάρι είναι τέσσερα επί τέσσερα!» «Η τσιπούρα!» ανακάλυψες έξι μικροσκοπικά πράγματα. Φανταστικά! Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις ένα γλυκό! Ναι, παρακαλώ! Θέλεις ένα γλυκό! Μόλις μετέτρεψα μια ερώτηση σε πρόταση! Στο παιχνίδι μου μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα διασκεδαστικό φωτογραφικό εργαστήριο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι Ερώτηση και Κατάφαση. Αυτός είναι ο πίνακας με τα πουλιά μου. Αυτή η κρυψώνα είναι το τέλειο μέρος για να παρακολουθείς τα πουλιά. να σου παραδώσω ένα μυστικό μήνυμα. Θα πρέπει όμως να παίξεις το παιχνίδι μου για να ανακαλύψεις ποιο είναι. Μπορείς να διαλέξεις τον ειδικό κώδικα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και μετά να γράψεις τα δικά σου μυστικά μηνύματα με αυτόν. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τους κωδικούς. Έλα στην ομάδα μου! Γεια σου! Θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα με τους καλύτερους φίλους σου και το δικό σας μυστικό κώδικα που μόνο εσείς θα μπορείτε να διαβάσετε. Στο παιχνίδι μου μπορείς να χρησιμοποιήσεις την έξυπνη μηχανή μου με τους κώδικες για να γράψεις μηνύματα και στη συνέχεια να τα εκτυπώσεις στο ειδικό χαρτί της ομάδας. Πρώτα πρέπει να διαλέξεις έναν από τους τρεις κώδικες ομάδας. Μπορείς να διαλέξεις αυτόν, αυτόν ή αυτόν. Κάνε κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά για να διαλέξεις έναν κώδικα. Τέλεια! Αυτός θα είναι ο κώδικας της ομάδας σας. Πριν τον χρησιμοποιήσεις, έχω μια μυστική λέξη που πρέπει να αποκωδικοποιήσεις. Όταν βρεις ποια είναι, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Να η λέξη! Κάνε κλικ στα μαύρα γράμματα της αλφαβήτου από αριστερά προς τα δεξιά για να βρεις τη μυστική λέξη. <Κι> ναι! Εκτός από το μυστικό μας κώδικα, μπορούμε να έχουμε και κωδικοποιημένα ονόματα. <Κι> το πέτυχες! <Κι> Αυτό είναι! <Κι> Σωστά! Η μυστική κωδικοποιημένη λέξη είναι χαρά. Επειδή τα πήγες τόσο καλά με τους κώδικες, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Τώρα που έσπασες τον κώδικα, μπορείς να πληκτρολογήσεις το δικό σου μήνυμα και να το δεις κωδικοποιημένο. Χρησιμοποίησε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσεις ένα σύντομο μήνυμα που θέλεις να μεταφέρεις στους φίλους σου. Όταν τελειώσεις, κάνε κλικ σε αυτό το κουμπί για να το δεις κωδικοποιημένο. Λυπάμαι! Δεν υπάρχει άλλος χώρος για να γράψεις! Ας δούμε λοιπόν το μήνυμά σου κωδικοποιημένο. Θέλεις να το εκτυπώσεις και να το δώσεις στους φίλους σου. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα ή κάνε κλικ στη μηχανή με τους κώδικες για να συνεχίσεις. Θέλεις να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς αυτό τον κώδικα ή θέλεις να διαλέξεις έναν άλλον? Κάνε κλικ στο κουμπί ενός άλλου κώδικα αν θέλεις να αλλάξεις τον κώδικα σου. Ή κάνε κλικ οπουδήποτε αλλού για να κρατήσεις τον ίδιο. Τέλεια! Αυτός θα είναι ο κώδικας της ομάδας σας. Πριν τον χρησιμοποιήσεις, έχω μια μυστική λέξη που πρέπει να αποκωδικοποιήσεις. Όταν βρεις ποια είναι, έχω ένα κωδικοποιημένο μήνυμα ειδικά για σένα. Να η λέξη. Κάνε κλικ στα μαύρα γράμματα της αλφαβήτου από αριστερά προς τα δεξιά για να βρεις τη μυστική λέξη. Το πέτυχες! Σωστά! Ναι! Μπορείς να με φωνάζεις ροζ καρδιά. Εσένα πώς θέλεις να σε φωνάζουν. <Τι> Αυτό είναι. <Τι> Το πέτυχες. <Τι> Σωστά. Η μυστική κωδικοποιημένη λέξη είναι... Μαγικό επειδή τα πήγες τόσο καλά με τους κώδικες, έχω για σένα ένα ολόκληρο μήνυμα που μπορείς να εκτυπώσεις και να αποκωδικοποιήσεις. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα ή κάνε κλικ στη μηχανή με τους κώδικες για να συνεχίσεις. Θέλεις ένα φλιτζάνι κακάο. Η κρυψόνα μας είναι μυστική και για να μπει μέσα θα πρέπει να ξέρεις τα συνθήματα και τους μυστικούς κωδικούς. Έχω ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να ακολουθείς κωδικούς και οδηγίες για να βρεις που κρύβομαι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι. Εντόπισε στο χάρτη. Βρες το δρόμο για το παιχνίδι μου! Γεια σου και πάλι! Ετοιμάστηκες να με ψάξεις πάλι στη χώρα των γνώσεων! Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με το χάρτη, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας! Ή κάνε κλικ στο χάρτη για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις! Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να ξέρω πώς θα πηγαίνεις με τους χάρτες. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις δύο κινήσεις στη σειρά. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν ότι μπορείς να κάνεις τρεις κινήσεις στη σειρά. Όταν θα με ξετρυπώσεις από τρία διαφορετικά μέρη, θα κερδίσεις το δικό σου χάρτη της χώρας των γνώσεων. Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ. Για να με βρεις πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο. Β. Ένα. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο. Σωστά! Πήγαινε βόρεια τρία τετράγωνα και μετά πήγαινε ανατολικά ένα τετράγωνο και μετά πήγαινε νότια. Τρία τετράγωνα. Επομένως, σε ποιο τετράγωνο είμαι. Κάνε κλικ στο τετράγωνο. Μπράβο! Είμαι στο δάσος. Εντάξει, πάω να κρυφτώ ξανά. Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ. Για να με βρεις, πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο γάμα. 4. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο. Σωστά! Πήγαινε νότια. Τρία τετράγωνα. Και μετά πήγαινε δυτικά. Δύο τετράγωνα. Και μετά πήγαινε βόρεια. Δύο τετράγωνα. Λοιπόν, πού νομίζεις ότι βρίσκομαι? Κάνε κλικ στο τετράγωνο που βρίσκομαι. Μπράβο! Είμαι στα μαγαζιά! Τιχερός είμαι που έχω αυτόν το χάρτη! Αλλιώς μπορεί να χανόμουν! Εντάξει, πάω να κρυφτώ ξανά! Κάτσε μόνο να προλάβω να κρυφτώ! Για να με βρεις, πρέπει να ξεκινήσεις από το τετράγωνο α2. Κάνε κλικ σε αυτό το τετράγωνο. Μπράβο! πήγαινε βόρεια δύο τετράγωνα και μετά πήγαινε ανατολικά δύο τετράγωνα και μετά πήγαινε νότια τρία τετράγωνα. Ξέρεις που είμαι. Κάνε κλικ στο τετράγωνο. Να με. Είμαι στο δάσος. Τώρα που με βρήκες σε τρία διαφορετικά σημεία, σου αξίζει ένα βραβείο. ένα χάρτη τη χώρα των γνώσεων για σένα, έτσι ώστε αν έρθει κάποια μέρα να μην χαθεί. Κάνε κλικ στο κουμπί τη εκτύπωση αν θέλει να τον εκτυπώσει, ή κάνε κλικ στο χάρτη για να συνεχίσει. Καλώ ήρθε στο σταθμό τη διασκέδαση. Oh Αυτό είναι το λέμαργο γουρουνάκι. Του αρέσει να μασουλάει μήλα. Εδώ είναι στον κήπο με το καλάθι του προσπαθώντας να μαζέψει όσα περισσότερα μήλα μπορεί. Μπορείς να το μετακινείς δεξιά και αριστερά με το ποντίκι σου για να βάλει το καλάθι του κάτω από τα μήλα που θέλει να μαζέψει. Όταν θα το βοηθάς να πιάνει ένα καλό μήλο θα κερδίζεις ένα βαθμό. Πρόσεχε όμως! Δε θέλει τα μήλα με τα σκουλίκια. Λίξ. Όταν πιάνεις ένα από αυτά, χάνεις ένα βαθμό. Υπάρχουν 30 καλά μήλα και 20 χαλασμένα μήλα στα δέντρα. Θα βλέπεις πόσους βαθμούς έχει συγκεντρώσει εδώ. Κάνε κλικ στο κουρουνάκι για να το μετακινήσεις. Ετοιμάσου! Ένα μήλο είναι έτοιμο να πέσει! Καλή κίνηση! Δεν το ήθελε αυτό το μήλο. Έτσι, μπράβο! Καλή κίνηση! πενήντα μίλα έπεσαν από τα δέντρα. Για να δούμε το σκόρ σου. Είσαι αστέρι, τριάντα μίλα. Το γουρουνάκι θα κάνει πάρτι. Θέλεις να μαζέψεις μερικά μίλα ακόμη για το λέμαρκο γουρουνάκι. Κάνε κλικ στο γουρουνάκι αν θέλεις να παίξεις πάλι. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα. Είμαστε ήδη αρκετοί στην παρέα! Θέλεις ένα φλιτζάνι κακάο? Να σου κάνω μια ερώτηση! Στο παιχνίδι μου μπορείς να φτιάξεις μερικές ερωτήσεις αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο. Κάνε κλικ πάνω μου για να δεις τις φωτογραφίες που θα εμφανιστούν. Ώρα να διασκεδάσουμε με τις φωτογραφίες! γύρισες για να με βοηθήσεις με μερικές ακόμα ερωτηματικές προτάσεις. Αν θέλεις να σου εξηγήσω πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας ή κάνε κλικ στην εικόνα για να αρχίσεις να παίζεις. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω πώς θα πηγαίνεις με τις προτάσεις. Αν τα πας καλά με τη μετατροπή των καταφατικών προτάσεων σε ερωτήσεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να μετατρέψεις καταφατικές προτάσεις σε ερωτήσεις και ερωτήσεις σε καταφατικές προτάσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. όταν θα με έχεις βοηθήσει σε έξι προτάσεις, σε περιμένει μια φοβερή έκπληξη. Να η πρώτη καταφατική πρόταση. Το λεωφορείο πέρασε νωρί σήμερα. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφατική πρόταση σε ερώτηση. διάλεξε κάποιες άλλες θέσεις για μερικές από αυτές τις λέξεις. <στονίτλια> <Τέλεια>, Τέλεια! Πέρασε το λεωφορείο νωρί σήμερα. Για να δούμε τώρα την απάντηση. <ΤΡΣ2> Όχι, το λεωφορείο δεν πέρασε νωρί σήμερα. <ΤΡΣ2> τώρα ας δούμε μια ερώτηση έχει το αγόρι κολλήσει η λαρά. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την ερώτηση σε καταφατική πρόταση. Τα πας πολύ καλά! Το αγόρι έχει κολλήσει η λαρά. Ας δούμε τώρα αν αυτό είναι σωστό. Το αγόρι έχει κολλήσει η λαρά. Να ακόμη μια καταφατική πρόταση. Σήμερα κάνει πολύ ζέστη. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφαντική πρόταση σε ερώτηση. <Τι> Τέλεια! Κάνει σήμερα πολύ ζέστη απάντηση. Ναι, σήμερα κάνει πολύ ζέστη. Να, ακόμη μια ερώτηση. Κρατάει το κορίτσι μια όμορφη γάτα. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την ερώτηση σε καταφατική πρόταση. κορίτσι κρατάει μια όμορφη γάτα. Ας δούμε τώρα αν αυτό είναι σωστό. Όχι, το κορίτσι δεν κρατάει μια όμορφη γάτα. Ο Μίμης πάντοτε κοιτάζει τον ουρανό όταν τον βγάζω φωτογραφία, γιατί του λέω, κοίτα το πουλάκι. Και τώρα η τελευταία πρόταση. Το κορίτσι κρατάει μια όμορφη γάτα. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την καταφαντική πρόταση σε ερώτηση. Κρατάει το κορίτσι μια όμορφη γάτα. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Όχι, το κορίτσι δεν κρατάει μια όμορφη γάτα. Και τώρα η τελευταία ερώτηση. Είναι το βιβλίο σκισμένο. Κάνε κλικ και σύρε τις λέξεις στη δεύτερη γραμμή για να μετατρέψεις αυτή την ερώτηση σε καταφατική πρόταση. <Κι> το βιβλίο είναι σκισμένο. Ας δούμε τώρα αν αυτό είναι σωστό. Ναι, το βιβλίο είναι σκισμένο! Μπράβο! Ολοκλήρωσες όλες τις προτάσεις! Με βοήθησες πάρα πολύ και γι' αυτό έχω μια φωτογραφία έκπληξη για σένα! Είναι όλη η παρέα! Αν θέλεις να παίξεις πάλι, κάνε κλικ στη φωτογραφία! Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό πάζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του πάζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του; Αυτό είναι. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του; <σκουσί> Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του; Το μέρο του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δει τι θα συμβεί. Μου mm, μυρίζει φαγητό. Mm, ντομάτες και μπαχαρικά και. Κάτι παράξενο! Αναρωτιέμαι αν ο μάγειρας θα μου δώσει ένα κομμάτι από την πίτα που φτιάχνει! «Σίγουρα θα μπορεί να μου δώσει λίγη!» «Εί, hey, κύριε μάγειρα, μπορώ να έχω λίγη πίτα» «Μακριά τα χέρια σου από τα φαγητά μου, πονηρή μαϊμού» «Ω, oh, μαϊμού είσαι και φαίνεσαι!» «Μην αφήσεις τον μάγειρα να σε εμποδίσει να κάνεις κλικ τριγύρω στην κουζίνα για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν»